coach μετά από ένα διάστημα 2,5 χρόνων, πανέναρξη υποχρεώσεων με τον Όφη. Είχαμε πει και τότε ο άνθρωπος των ειδικών αποστολών. Καταρχήν είναι πολύ σημαντικό, θα έλεγα, ότι έρχομαι πάλι σε ένα μεγάλο σύλλογο με μεγάλη ιστορία, σε μια ομάδα την οποία έχω αγαπήσει και έχω δεθεί συναισθηματικά, γιατί έχουμε περάσει πολλές ωραίες στιγμές κάτω από αντίξωες συνθήκες και πετύχαμε, έτσι πιστεύω λοιπόν ότι θα γίνει και τώρα. Και επειδή πάντα στο ποδόσφαιρο κρινόμαστε από το αποτελέσματος, θα ήταν πολύ δύσκολο κομμάτι να έχω προσπαθήσει να μειώσω, να προσβάλλω ή να θίξω το σύλλογο που έχουμε περάσει, ας πούμε, τόσα πολύ ωραία πράγματα. Τώρα, όσον αφορά για την αποστολή που είπατε, πάντα το ποδόσφαιρο έχει δυσκολίες. Οι δυσκολίες είναι περισσότερο από τα εύκολα. Πιστεύω όμως ότι πάλι με μεγάλη προσπάθεια, με πίστη και με τη βοήθεια όλων, γιατί αυτή τη στιγμή και ο ερχομός μου, αλλά και αυτοί οι οποίοι αποτελούν την οικογένεια του Όφη, έχουν ως σκοπό όλοι μαζί να βοηθήσουμε, διότι δεν, όπως είπα και εγώ και οι άνθρωποι του συμβολίου, που αυτή τη στιγμή είναι στην ομάδα, να χωρίσουμε. Απλά εδώ όλοι μαζί, αγαπημένοι, όλους χρειάζεται Όφη, ήρθαμε για να ενώσουμε, όχι για να διχάσουμε. Έτσι και έως είναι δύσκολες, κάθε Κυριακή θα είναι οι αποστολές. Ξεκινάτε με ένα εντός έδρας παιχνίδι απέναντι στην Κέρκυρα. Ποιο είναι το σχόλιο σας? Δύσκολο, όπως είπατε, παιχνίδι. Εμείς κοιτάμε πάντα την δική μας ομάδα, ανέκαθεν ήταν αυτό. Έχουμε κάποια προβλήματα. Το να πούμε τι είδους προβλήματα, τα ξέρετε και τα ξέρω από πρώτο χέρι, οπότε δεν έχει καμία σημασία το να αναφέρουμε. Είναι δύσκολη κατάσταση, δεν το συζητάμε. Εμείς όμως θα προσπαθήσουμε στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Δεν θα κρίνει το στόχο. Είναι ένα παιχνίδι δύσκολο. Παίζουμε στην έδρα μας. Έχουμε το όπλο τον κόσμο, που είναι η δύναμή μας. Και θα προσπαθήσουμε να παρουσιάσουμε μια άλλη εικόνα, αυτή την οποία έχει συνηθίσει ο Όφη. Βλέπω ότι περισσότερο θα δώσετε βάση, αρχικά τουλάχιστον, στην ψυχολογία, στο πάθος, στην ψυχή, λέτε και το ειδικό βάρος του κόσμου που έχει ο Όφη, διότι ουσιαστικά ο Όφη έχει και ένα ελλιπές ρόστερ. Κοιτάξτε, αυτό είπα, ότι έχουμε προβλήματα, έχουμε απουσίες. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό για να μπορέσουμε να πάρουμε το παιχνίδι. Τώρα, η ψυχολογία και όλα αυτά βεβαίως παίζουν ρόλο. Γενικά παίζει ρόλο η ψυχολογία, δεν είναι μόνο στο ποδόσφαιρο που είναι η δουλειά μας, αλλά γενικά, άμα δεν έχουμε καλή ψυχολογία, δεν μπορούμε και να αποδώσουμε. Και ο προπονητής πρέπει να έρχεται στην ψυχολογία του παίχτη, που κατά καιρούς έχει τα προβλήματά του, και πρέπει να έρχεται και ο προπονητής στη θέση του παίχτη, το πώς αισθάνεται με όλη αυτή τη διαδικασία την οποία έχει γίνει. Αλλά επειδή τα περισσότερα παιδιά έχω συνεργαστεί είτε στον Όφη είτε σε άλλες ομάδες, είμαι σίγουρος ότι θα δείξουμε ένα πολύ διαφορετικό πρόσωπο, και ήταν μέσα στο παιχνίδι, αλλά έχει σημασία πώς. Αν χάσεις μαχόμενος το γήπεδο, επειδή ξέρω τους οπαδούς μας, θα χειροκροτήσουν. Δεν θα έχουμε εικόνα που δεν θα ματώσουμε τη φανέλα.